επίπεδο καθιστής, εντάξει, μπορούμε μια το ένα πόδι λυγισμένο και μια το άλλο πόδι λυγισμένο έχει πολύ καλύτερη θέση, πολύ καλύτερη οργάνωση στην καθιστή το παιδί και από εδώ, με πλάγιο κάθισμα, πάμε στην τετραποδική. Μπρούμητα επίσης, εκτός από την τετραποδική, στην μπρούμητα θέση θέλω οπωσδήποτε να έρχεται το παιδί σε θέση στήριξης στις παλάμες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και επίσης βάζουμε το παιδί στο τραπέζι μπροστά μας, εντάξει, και από εδώ δουλεύουμε τον κορμό έτσι κι αλλιώς σε καθιστή, κρέμονται τα ποδαράκια, δεν ακουμπάνε πουθενά και σε καθιστή δουλεύουμε πάλι τις κινησούλες αυτές να πιάνει εδώ να στηρίζεται στο ένα χεράκι, να στηρίζεται στο άλλο χεράκι και γενικά να κρατάει τον κορμό του, το κεφάλι του, δώστε του ένα παιχνιδάκι, δώστε του κάτι να παίζει και μετακινήστε λίγο μπροστά και πίσω τον κορμό, έτσι ώστε να έχουμε λίγο ισορροπιστικές, κάποιες δηλαδή αντιδράσεις ισορροπίας, οι οποίες θα το μάθουν να έχει καλή οργάνωση στον κορμό του. Εντάξει. Και τώρα να σας δείξω εγώ ακριβώς πώς είναι οι θέσεις. Εντάξει. Τέσσερα και πάω μπρος πίσω, δεξιά, αριστερά. Κάθομαι εδραία πλάγιο κάθισμα, εντάξει, εδραία θέση και δουλεύω μια έτσι και μια εκεί. Τώρα φανταστείτε ότι είναι βρέφος, έτσι, okay. Εκεί και επίσης οι θέσεις που θα επιλέξετε πάντα πρέπει να είναι τέτοιες, ούτως ώστε να δουλεύετε ο κορμός σε πλάγιες κινήσεις και σε στροφικές κινήσεις, γιατί από εδώ άμα έρθω εκεί, κάνω στροφή στον κορμό, μεταξύ άνω και κάτω κορμού. Εντάξει. Ελπίζω να σας κάλυψα, ελπίζω να σας έδωσα έτσι μερικές συμβουλές. Οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε στη διάθεσή σας. Είναι γενικές οδηγίες, πάλι το λέω, δεν αφορούν συγκεκριμένες αποκλίσεις. Είναι για παιδιά τα οποία ίσως έχουν καθυστερήσει λίγο να πιάσουν τα ηλικιακά τους ορόσημα και δεν έχουν κάποια απόκληση. Εντάξει, ακόμα και αν έχουν κάποια απόκληση, πάλι θα τα βοηθήσει, απλά δεν ξέρετε μετά τι θα κάνετε στη συνέχεια. Οπότε, καλό είναι να κάνετε κάποια αξιολόγηση σε έναν εξειδικευμένο φυσικοθεραπευτή να σας βοηθήσει περαιτέρω. Να είστε καλά!